ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Κάνει ντεμπούτο στην ενδεκάδα φέτος για την ομάδα της Ένωσης. Θέλει να επιστρέψει όμως η ΑΕΛ. Νέο σούτ, την μπάλα, έξω υπάρχει και offside νομίζω στη φάση. Να δούμε, να το δούμε σε πάλι σε επανάληψη. Ναι, είναι πιο μπροστά το κορμί του Ράσο και είχε σηκώσει έτσι αλλιώς τη σημαία όπως με ενημερώνει και ο Ανδρέας κάτω βοηθός. Να τον κλείσει ο Κυριάκου, ο Τόρες κρατά, θα γυρίσει στην περιοχή, ευκαιρία με τον Πάμπιτς, πέσιμο, πέναλτι. Από τον κύριο Χριστοφόρου. Εδώ ξανά. Νομίζω ότι η πρώτη επανάληψη ίσως μαζί αφού τις περισσότερες. Εδώ χτυπάει λίγο την μπάλα ο Μπαλατζίτς, αλλά νομίζω ότι παίρνει και το πόδι του Παπίτς. Να δούμε εδώ μπάλα. Εντάξει, είναι στο πόδι και του Μπάμπιτς. Ριέρα απέναντι στον Κατσεύσκη. Έχει δοθεί το πέναλτι, η ΑΕΛ πολύ κοντά στο 0-1. Ριέρα εκτελεί, Κατσεύσκη αποκρούει και διώχνει σε κόρνερ. Κρατά το 0-0. Να δούμε την επανάληψη. Μπάλα, κόρνερ πάει και όλοι πέφτουν πάνω στον κύριο Χριστοφόρου και πάλι, καθώς δεν ξέρω αν θα έχουμε εξέταση για τα πόδια του τερματοφύλακα της Ένωσης στην φάση του πέναλτι. Τόρες κρατά, θέλει να κάνει μόνο την προσπάθεια να περάσει και περνά, αλλά στο αριστερό το σουτ, Γκατσεύσκι σε κόρνερ. Σαφώς μπαίνει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, εδώ τερά Μαρκόφσκι κάνει την προσπάθεια, κάνει και το σουτ όμως από μακριά, χλιαρό, η μπάλα αδύναμο πάει έξω, πάει για εκτέλεση με δύναμη και αυτό κάνει, η μπάλα είναι στην περιοχή, μπάλα περνά ευκαιρία, πάει να δημιουργηθεί, στο έδαφος είναι ο Λουσέρο, να δούμε εμείς την φάση σε επανάληψη. Εδώ γίνεται λάθος στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΛ. Ο Λουσέρο πάει, δεν βρίσκει μπάλα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Που είναι μπροστά με τον Ριέρα. Πάει να δημιουργηθεί φάση. Μεγάλη ευκαιρία. Το πλασέο Γκατσεύσκι μαζεύει και με δεύτερο χρόνο σε κόρνερ υπάρχει offside όμως. Ως μη γενόμενη φάση. Offside ο Μπάμπιτς. Εδώ γέρνει το κορμί μπροστά ο Μπάμπιτς και φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά. Άφησε την φάση να εξελιχθεί ο βοηθός. Να πάμε κάτω κοντά σου. Εδώ η φάση με τον Μπάμπιτς σούτ έξω. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Με το λάθος του Μπαλατζίτς. Εδώ δεν υπάρχει offside. Κάνει λάθος ο Μπαλατζίτς και χάνει την ευκαιρία ο Μπάμπιτς. Ο οποίος εδώ θα μπορούσε να έχει καλύτερο τελείωμα και να σκοράρει ίσως για την ΑΕΛ. Ενώ συγκερδίζει με τον Θεοδόρου. Από μακριά το σούτ Βοζίνια πέφτει μαζεύει. Αυτή είναι η καλύτερη φάση για την Ένωση στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ η φάση με τον Θεοδόρου. Ιδιαίτερα το σούτ από μακριά πέφτει ο Βοζίνια και μαζεύει την μπάλα. Θα πάει έξω. Προσπίση από τον Παπαφώτη. Σούτ έξω. Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια για το πρώτο ημίχρονο. Φελίπε εκτελεί το φάουλ. Πέσιμο στην περιοχή. Ο Βοζίνια μαζεύει έντονες διαμαρτυρίες από τον Πανγκ. Ξέρουμε αν εδώ είναι πέσιμο και δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης βρέθηκαν κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Χριστοφόρου εδώ, κοιτάξτε, τραβάει την φανέλα του ΕΝΚΟ, νομίζω είναι ο Ράσο, αν υπάρχει πέναλτι ή όχι, και υπάρχει πέναλτι για την Ένωση. Στο 70 η Ένωση κερδίζει με τη σειρά της πέναλτι και έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Είδαμε την φάση. Ο Φελίπε εκτελεί, ο Βοζίνια το πιάνει. Απίστευτο στο Τάσος Μάρκου, δύο χαμένα πέναλτι. Εδώ να δούμε την επανάληψη. Σφυρίζει ο κύριος Χριστοφόρου, περιμένει ενημέρωση από το VAR για την εκτέλεση του πέναλτι. Τελέστηκε ο Βοζίνια, διώχνει ευκαιρία, γκολ η Ένωση. 1-0, ανοίγει το σκορ. Να δούμε, ο Μασουράτζη είναι ο σκορέρ. Ο Θεοδόρου στην επόμενη φάση. Εκτελέστηκε το κόρνερ, διώχνει ο Βοζίνια και όντως είναι ο Μαϊσουράτζη ο σκόρερ. 1-0. Η Ένωση στο 71. Εδώ
με τον Μαϊσουράτζε να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Ο Μαϊσουράτζε, πρώτη αλλαγή του Φερέρ. ΑΕΛ μπροστά. Τώρα σέντρα. Μαέ το κεφάλι. Γκατσεύσκι απομακρύνει. Εκτελεί και πάλι το κόρνερ ο Τόρες. Το κεφάλι ο Γκατσεύσκι. Θα του φύγει μπάλα την οποία μαζεύει. Ο πορτιέρο της Ένωσης. Εδώ. Εύκολο μάζεμα. Του φεύγει μπάλα όμως. Για καλή του τύχη δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής κοντά της ΑΕΛ να την σπρώξει απλά στα δίχτυα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Μπάλα είναι στην περιοχή ο ΜΑΕ, δεν υπάρχει offside. ΜΑΕ απέναντι, μεγάλη ευκαιρία που θα χαθεί σε πρώτο χρόνο ενώ υπάρχει offside. Απ' την αρχή νομίζω της φάσης. Κίνηση από τον Τόρες. Κρατάει μπάλα. Τόρες στην περιοχή, έχει χώρο το σούτ έξω. Καλή φάση για την ΑΕΛ. ΑΕΛ μπροστά. Αβραάμ έχει χώρο. Η σέντρα είναι καλή. Η μπάλα τώρα που μακρύνει σε πρώτο χρόνο. Επιμένει η ΑΕΛ με τον Αντωνίου στην περιοχή να κρατά. Να δίνει δεξιά, Γκατσεύσκι βγαίνει, συνεχίζεται η φάση Αντωνίου. Έξω πάει μπάλα, νέο σούτ έξω από τον Τόρες. Καλή φάση για την ΑΕΛ. Εδώ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, ο Γκατσεύσκι κάνει απόκρουση στην προσπάθεια νωρίτερα του Αντάμοβιτς και ο Ντανίλο έχει τον χώρο για το σούτ. Η μπάλα όμως πάει έξω. Το υπερπολίτιμο τρίποντο. Τόρες, νέα σέντρα, ευκαιρία, γκολ, 1-1, ο Μαέ offside. Αμέσως ο βοηθός σηκώνει Σημειάκη. Δεν μετράει τον γκολ. Αυτή είναι η επανάληψή μας. Δείχνει ελαφρώς τον Μαέ λίγο πιο μπροστά νομίζω. Τόρες που έχει χώρο, η ΑΕΛ, πάσα για τον Μάιντεβατς, θα πλασάρει ο Γκατσεύσκι, λέει όχι υπάρχει offside. Και σε αυτή την φάση, στο 90-5. Επανάληψη, ξεκάθαρη φάση, ο Μάιντεβατς πιο μπροστά από τους αμυντικούς της Ένωσης. Τέλος αγώνα, μεγάλη νίκη, σπουδαίο τρίποντο για την Ένωση. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% μπόνους πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου.